Θεωρώ ότι η σημερινή εκδήλωση, η οποία έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Ναυπακτίας και των όμορων Δήμων Μεσολογίου και Δωρίδος, απέδειξε πραγματικά την ευαισθησία των φορέων που συμμετείχαν σε αυτή και πιστέψτε με αποτελούν το σύνολο σχεδόν των φορέων της ευρύτερης περιοχής Ατωλοκρανίας και Δωρίδος για τέτοια ευαίσθητα θέματα. Συζητήθηκαν όλα τα θέματα, εκφράστηκαν όλες οι απόψεις. Θεωρώ ότι χύθηκε άπλετο φως και σε πιο σκοτεινές πλευρές του όλου προβλήματος και όλοι μαζί, κοινωνικοί φορείς, πολιτικοί φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμοι, αλλά και απλοί πολίτες, διατρανώνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζονται ερήμην των τοπικών κοινωνιών τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις οι οποίες κυριολεκτικά θα αλλάξουν τη μορφολογία, την εικόνα αλλά και τον τρόπο ζωής τα επόμενα χρόνια στην περιοχή μας. Ο πατραϊκός πρέπει να προστατευτεί σε κάθε περίπτωση και να μην καταστεί μία θάλασσα επιβαρημένη σε τέτοιο μεγάλο βαθμό αφού ήδη είναι επιβαρημένη. Η συγκεκριμένη σημερινή εκδήλωση ανέδειξε Επιτροπή Διοίκησης η οποία θα αναλάβει να οργανώσει τις περαιτέρω αντιδράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές και φυσικά οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ή και λαϊκή αντίδραση, χωρίς φυσικά να υποβαθμίζεται η νομική διάσταση του θέματος, την οποία σε συνεργασία με τα τεχνικά επιμελητήρια Τολοκρανίας και Αχαΐας θα αναλάβουμε να υποστηρίξουμε όταν χρειαστεί και στο βαθμό που θα χρειαστεί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς προταξικό σχεδιασμό και χωρίς τα κατάλληλα περιβαλλοντικά εργαλεία όταν αυτά εξασφαλίζουν την ισορροπία της φύσης και να το πάω και ακόμα παρακάτω. Εδώ η περιοχή μας και η Ναυπακτία, ευελπιστούμε και εμείς δίπλα και η Δωρίδα ζει από τον τουρισμό. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να συμβεί στο μικροκλίμα της περιοχής, εάν τοποθετηθούν αυτά τα εκτρώματα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τεράστιος θαλάσσιος χώρος στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν οι αντίστοιχες περιοχές που θα έχουν τις ελάχιστες και αυτές που η νομοθεσία ορίζει περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, να το πω έτσι. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούμε να ανεχθούμε εδώ απέναντι, εδώ που κολυμπούμε σήμερα, να κολυμπούμε μαζί με την ανεμογεννήτη. Άρα μας περιμένει ενδεχομένως ένας αγώνας να πείσουμε αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν ότι με επιχειρήματα και όχι με κραυγές ότι δεν πρέπει να προχωρήσει καμία περίπτωση αυτή η διαδικασία. Θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους επενδύσεις όταν βρίσκουν δουλειές δημότες μας. Αλλά δεν πρέπει όμως να προσβάλλουν και να έχουμε επιπτώσεις σαν Δήμος, σαν πολίτες, αλλά και σαν περιβάλλον. Με κάλυψαν και οι δύο συνάδελφοι σε όλα αυτά που είπαν. Εμείς είμαστε αντίθετοι, είμαστε όλοι μαζί σε ένα κοινό αγώνα, έτσι ώστε να μην μπορέσει να προχωρήσει αυτό που γίνεται στην Ναυπακτία. Θέλω από εδώ σήμερα να φύγουμε με προτάσεις, με αγωνιστικές προτάσεις, έτσι ώστε να σταματήσουν αυτό που γίνεται. Λείπει ένα σύγχρονο προταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, υπάρχει αυτή τη στιγμή ειδικό φοροταξικό για τη ΣΑΠΕ, το οποίο όμως είχε γίνει το 2008 επί αημνής του τότε Υπουργού Γιώργου Σουφλιά. Αργότερα όμως ήταν όλες αυτές οι αλλαγές και οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάσουμε το 2030 να έχουμε το 70% της ενέργειάς μας από ανανεώσιμες πηγές. Συνεπώς, απαιτείται να γίνει ένα σύγχρονο φοροταξικό. Πρόσφατη ομάδα εργασίας, πόρες ομάδας εργασίας του Τεχνικού Μιλητηρίου Τολοκαρνανίας, μας έδειξε ότι πολλές περιοχές του νομού Τολοκαρνανίας έχουν κορεστεί. Εδώ υπάρχει ο εξής κίνδυνος, η πολιτική βούληση. Το πιο βασικό, να σας το πω, είναι το μικρό βάθος που έχει σε αντιστοιχεία με άλλες περιοχές που μπορούσαν να επιλεγούν. Όσο και να μας φαίνονται τα 67, τα 70, τα 100 μέτρα, είναι πολύ μικρό το βάθος και γι' αυτό το επιλέγω.
Η πολιτική απόφαση έχει να κάνει ότι το έργο που είναι να γίνει στην περιοχή μας θα αγγίξει πάνω από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πόσες εταιρείες στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό το έργο? Και μόνες τους. Είναι στα δάχτυλα του ενός χεριού και ίσως να χρειαστεί να κάνουν τις συνεργασίες μεταξύ τους. Όταν το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτεί αυτές τις εταιρείες για αυτό το έργο, σας βάζω τα πολιτικά ζητήματα για να ξέρετε πού πορευόμαστε, με ποιους πάμε να τα βάλουμε. Για να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Όχι να πετάμε άσφαιρα στον ουρανό. Έχουμε να τα βάλουμε αυτή τη στιγμή με τους 4 κολοσσούς ενεργειακούς και ίσως με κάποιες συμπράξεις που θα γίνουν με το εξωτερικό. Θα πρέπει το σχέδιό μας να είναι οργανωμένο, συντονισμένο και να έχουμε ξεκάθαρα βήματα. Οι νομικές ενέργειες δεν πρέπει να φτάσουμε μετά από 1-2 μήνες. Γιατί μπορεί να έρθουν και να μας δώσουν ένα αντίδωρο το οποίο είναι το εξής. Δεν θα σας βάλουμε 68 ανεμογεννήτριες, θα βάλουμε 20 στην περιοχή σας. Τι θα κάνουμε τότε? Πρέπει η απόφασή μας να είναι ξεκάθαρη ή καθόλου, ούτε συζητάμε ούτε για μία. Γιατί το πιο πιθανό είναι ότι θα έρθει και αυτή η πρόταση. Όλο το νομικό προστάσιο που θέλουμε, όλο το νομικό προστάσιο που θέλουμε, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιηθεί μετά τη διοικητική πράξη και από εξειδικευμένο γραφείο το οποίο πρέπει να μας στηρίξει. Από σήμερα από εδώ πρέπει να φύγουμε με μία απόφαση. Ότι είμαστε όλοι μαζί, εφόσον είμαστε όλοι μαζί, εντάξει, θα υπάρχουν και διαφορετικές φωνές, δεν το συζητάμε. Θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα είναι αντίθετοι στην πλειονότητα δική μας. Υπάρχουν και αυτό, υπάρχουν και οι πλειοψηφίες και οι μειοψηφίες. Όμως αυτή τη στιγμή η αντίθεσή μας απέναντι στις ανεμογεννήτριες είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία. Δεν είναι χωρίς όνομα αυτός που σχεδιάζει χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία. Δεν είναι χωρίς όνομα αυτός που πάει να ξεπουλήσει το περιβάλλον, το παράκτιο, αλλά και, και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της παράκτιας ζώνης. Αυτοί έχουν όνομα. Και σήμερα, δυστυχώς, δεν πρέπει να το κρύψουμε, είναι η σημερινή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, και αυτό είναι είναι το αποτέλεσμα της άμεσης συνεργασίας που έχει η σημερινή κυβέρνηση με τα καρτέλ της ενέργειας, τα οποία είτε παράγουν είτε πουλάνε ενέργεια.